Άντε να γίνουμε καλά σήμερα. Ο κύριος Μπο, παρακαλώ. Έλα. Ναι, ναι, ο εκρηκτικός. Έρχομαι. Μπο, καλώς ήρθες στις ψυχολογίες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ στον καναπέ σας. Για τα πρακτικά μου, το πραγματικό σας όνομα. Χαράλαμπος Ξενίδης. Α, πολύ ωραία. Του Χρήστου και της Σταυρούλας. Πώς βγήκε τον Μπο? Σκληρό. Κοίτα, τον Μπο πέρα την πλάκα είναι ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης είναι Μπομπ στα αγγλικά. Α, οκ. Okay. Και με τις εκτός κόψαμε τον Μπι. Πού μεγάλωσες, Μπο? Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Γερμανία, στο Ντίσσελντορφ, στο εξωτικό Ντίσσελντορφ, που είναι όλα γκρι κτλ. Θυμάμαι ότι πάντα περιμέναμε πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι, έρθουμε στην Ελλάδα μας. Όταν ανακοινώθηκε ότι θα έρθουμε στην Ελλάδα για πάντα, νομίζω ότι ήταν η Ελλάδα μόνο το καλοκαίρι. Οπότε με τεράστια χαρά θέλαμε να έρθουμε. Δεν είχες προετοιμαστεί για το χειμώνα? Καθόλου. Ήρθαμε μετά εδώ στην Ελλάδα, το 86, και μπήκαμε σε σχολείο αποδήμων για παιδιά που είναι από το εξωτερικό. Για αρχή, για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Και να φτάσει, ας πούμε, στο επίπεδο των ελληνικών που ήταν εδώ. Ήταν δύσκολη αυτή η μετάβαση? Πολλές φορές νιώθαμε πιο Έλληνες στη Γερμανία από ότι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα νιώθαμε λίγο Γερμανάκια, καμιά φορά. Στην αρχή τουλάχιστον. Η σχέση με τους γονείς? Πάρα πολύ καλή. Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά έχω πάρα πολύ καλή σχέση και με τους δύο. Όσο περνάνε και τα χρόνια και μεγαλώνουμε, νιώθω την ανάγκη να τους βλέπω πάρα μα πάρα πολύ πιο τακτικά. Καμιά φοβία είχες έτσι ως παιδί? Ναι, και ακόμα έχω. Κλειστοφοβία, εψοφοβία. Τα έχεις όλα αυτά, Ναι. Κάτσε ότι έχει κανείς, καλό είναι. Μικρός θυμάμαι, είχα ένα πράγμα όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ. Πάντα πίστευα ότι δεν μου φτάσουν τα λεφτά. Ξέρω τι είναι. Άλλα ενδιαφέροντα που είχες ως παιδί? Ο πατέρας μου έμαθε μπουζούκι σε πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή, έχω φωτογραφία που είμαι τόσο και ήμουν ένα μπουζούκι τόσο τεράστιο. Τι είναι για σένα ο έρωτας? Νομίζω ο έρωτας είναι... ακουστεί λίγο ρομαντικό. Είναι το οξυγόνο μας. Αν δεν υπάρχει έρωτας, είτε σε άνθρωπο, είτε σε αυτό που κάνεις, είτε σε οτιδήποτε, είσαι σε λάθος δρόμο. Δηλαδή, αν είσαι μια γυναίκα, παράδειγμα, που δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει λόγος. Καλύτερα να μην είσαι. Χάσιμο χρόνου, ναι. Τι προτιμάς, σχέση ή το να είσαι μόνος? Ο άνθρωπος πάντα θέλει αυτό που δεν έχει. Δηλαδή, είσαι σε σχέση, θες να είσαι μόνος σου. Είσαι μόνος σου, θες να είσαι σε σχέση. Αποφάσισε μεγάλη τι θέλεις. Άρα τώρα τι θέλεις? Ένα παιδί, μια γυναίκα. Α! Βέβαια. Υπάρχει ως πλάνο, λέει, στο μυαλό σου αυτό? Ως πλάνο πάντα υπήρχε και πάντα υπάρχει, αλλά απλό το πλάνο μάλλον το έχω φτιάξει πολύ φαντασμαγωρικά όμορφο και αποφεύγοντας δυσκολίες και ποιες προβληματισμούς. Οπότε ίσως αυτό πρέπει λίγο να φτιάξω. Αν τα θες όλα, ξέρεις, ονειρικά και ό,τι όμορφα όπως τα έχεις φανταστεί, δεν θα σου έρθουν όλα έτσι, ρε φίλε. Λοιπόν, τώρα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολλές θαυμάστριες. Είναι γνωστό αυτό. Δεν το ξέρω. Εντάξει, δεν γίνεται να μην το ξέρεις. Το λες, δεν μπορεί να μην πληροφορίες. Έχεις δεχτεί, ας πούμε, έτσι, φλερτ μέσω social. Γενικά δεχόμαστε διάφορα μηνύματα στα social, ναι, περίεργα. Πολύ περίεργα. Θυμάσαι κάποιο έτσι πολύ περίεργο, πολύ παράξενο φλερτ που σου έχει γίνει? Θυμάμαι, θα το πω. Ναι, μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας. Είσαι σίγουρος? Ναι. Μου ζήτησε μια γυναίκα να πάω μαζί της μπροστά στον άντρα της. Α. Που λέω, ρε φίλε, τι πάμε, τι γίνεται? Ναι. Αν είναι αληθινό το προφίλ, αν είναι αληθινό όλο αυτό, ή αν δεν κρύβεται κανένας άλλος από αυτό ή κάποια άλλη, δεν ξέρω τι, γιατί ξέρεις, πολλά γίνονται, αλλά... Ωραία, έχεις προγραμματισμένο live. Τι δεν θέλεις να πάει στραβά? Το πρώτο πράγμα που δεν θα ήθελα είναι να μην έχω καλό ήχο. Αν έχεις κακό ήχο, θα βγεις χάλια. Αν βγεις χάλια, δεν θα πει κανένας από τον κόσμο κάτω ότι ρε φίλε, είχε κακό ήχο καημένος, κρίμα. Θα πούνε, πήγαμε στον Μπο και ήταν χάλια live. Μόνο στα CD είναι καλός. Αυτό και δεν θα ήθελα να έχω και περιστατικά τύπου φασαρίες και τέτοια που δεν έχω. Αυτό δεν σου έχει συμβεί ποτέ όμως? Έχει συμβεί, ναι, σε μαγαζί. Άβολο πραγματικά. Πολύ άβολο. Και άσχημο, γιατί εγώ δεν κάνω και live σκληροπυρηνικά τύπου σκοτώστε τους, κάντε τους, βαρέστε τους και αυτά. Είναι πιο εμπορικό και πιο ευγενικό και πιο αγαπησιάρικο όλο αυτό. Με αυτό το κομμάτι, το πιο επιθετικό, πώς θα πας? Δεν μου αρέσει εμένα. Νομίζω ότι έχουν ξεφύγει πολύ τα πράγματα έτσι κι αλλιώς. Μην βλέπουμε μία έτσι ένα λάθος δρόμο προς την εγκληματικότητα σε εισαγωγικά και όχι. Η μουσική παίζει τον ρόλο της αυτό. Μπορεί να επηρεάσει. Αυτοί που τα λένε και τα τραγουδάνε κάνουν μια δουλειά και οικονομάνε. Βάζουν λεφτά από αυτό. Δεν είναι η ζωή τους αυτή. Η ζωή τους είναι εκεί που οικονομάνε, εκεί που βάζουν τα λεφτά και τους και. Συνθέτεις και γράφεις τραγούδια? Ναι, και συνθέτω και γράφω. Μπορώ να κάνω και παραγωγή ολοκληρωμένη, ενορχίστρωση δηλαδή κτλ. Γράφω και λαϊκά τραγούδια εγώ. Αυτό, γράφεις και λαϊκά τραγούδια? Ναι, ναι, έχω γράψει στο παρελθόν και στον Άτσι Φακιανάκη, στον Νίκο τον Μακρόπουλο. Έχω γράψει διάφορους. Ποιος είναι αυτός, ο προηγούμενος?
Ναι, ένας άλλος Μπο, ταλαιπωρημένος. Είναι συγκλονιστικό που μέχρι σήμερα το 24 μου λένε για το Survivor, ας πούμε. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλό. Όχι μόνο ότι έχασα κιλά, όπως είδαμε, αλλά στο ότι με γνώρισε κόσμος ο οποίος δεν θα με γνώριζε ποτέ. Σε τρόμαξε καθόλου όλη αυτή η έκρηξη αναγνωρισιμότητας μετά το Survivor? Ναι, με τρόμαξε. Πώς το διαχειρίστηκες αυτό? Κοίτα, στην αρχή, επειδή υπήρχε ήταν πολύ έντονο και ό,τι είναι στην υπερβολή του είναι άσχημο. Και επειδή αυτό ήταν υπερβολικά υπερβολή, πάρα πολύ μεγάλη υπερβολή υπήρχε, ήταν λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, ουσιαστικά πρέπει να βγαίνεις από το σπίτι σου και οι ουρές. Σου λέω, πήγαινα στην πλατεία μου τώρα που πηγαίνω μια ζωή εκεί πέρα να πάω τα σουβλάκια μου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε και είχα πίσω 30 άτομα ώρα, παιδάκια. Τι που να πούμε, φωτογραφία να κάνουμε. Τι ζω, ας πούμε. Δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα. Είμαι πολύ το παιδί της διπλανής πόρτας. Ναι. Εντάξει, δεν τα μπορώ. Όχι ότι με χαλάνε κιόλας. Από τη στιγμή που θες να εκτίθεσαι και να είσαι με τον κόσμο, δεν μπορείς να είσαι με τον κόσμο μόνο όταν σε βολεύει ή όταν έχεις συναυλίες και θες να έρχονται να σε χειροκροτάνε. Και μετά το Survivor, λοιπόν, επειδή το είπες πριν, πέχασες τα κιλά και τα κράτησες κιόλας. Τα κράτησα, ναι. Γιατί ήταν δώρο αυτό. Ήταν ένα από τα δώρα που μου έκανε το Survivor. Τύπου δεν είχα ποτέ στο μυαλό μου το να χάσω κιλά. Εμένα μου άρεσε τότε. Λέω, είναι και σούπερ τύπο. Είναι μια χαρά. Είναι καλά να τα έχεις καλά με τον εαυτό σου. Ας αρχίσουμε από εκεί. Είτε είσαι έτσι είτε είσαι αλλιώς. Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξε το. Εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου να το αλλάξω. Το Survivor μου το έκανε έτσι. Μου το έκανε θέλοντας και μη. Και τρώω ένα κλικ και λέω: κοίτα, 40 τόσα χρόνια στη ζωή μου έχω φάει, έχω κάνει τα πάντα. Τρεις ώρες το πρωί μπέργκερ. Δεν με ένοιαζε. Από άλλο γυμναστήριο, άλλο 200 κιλά και εντάξει και τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Αλλά έτσι ήμουν τότε. Οπότε μου έκανε το κλικ και λέω: τόσα χρόνια τα φάγες όλα, έκανες τα πάντα. Εδώ 5 μήνες δεν τρώγες τίποτα, ούτε τα απαραίτητα. Φάει μόνο τα απαραίτητα να ζήσεις και θα είσαι μια χαρά, θα έχεις την υγεία σου. Τι σχέση έχεις με τον εαυτό σου? Καλή. Αυστηρή, αρκετά αυστηρή θα έλεγα. Ψυχαναγκαστικός είσαι. Σε πράγματα φυσιολογικά όμως, όχι ξέρεις που πρέπει το... Ας πούμε είχα ένα φίλο τραγουδιστή παλιά, πήγαινε σπίτι του και ήταν έτσι το βιβλίο και ήταν έτσι ας πούμε. Και πήγαινε με το που κουνιόταν το κάνει. Του λέει ρέμισε ρε φίλε, εντάξει δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν έγινε. Αυτό είναι λίγο. Γνωστό τραγουδιστή. Ναι. Ποιο είναι εδώ στον. Ο Αλκαίος. Ποια είναι η χαλαρωσή σου? Αν θέλω να χαλαρώσω πραγματικά και να φύγουν όλα από πάνω, θα παίξω λίγο πιάνο στο στούντιο. Μόνος μου. Πιάνο. Ναι. Συνεπής είσαι. Πάρα πολύ. Σε αυτό έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν μπορώ να αργώ. Μπορεί και για 10 λεπτά να ειδοποιήσω. Ότι κοίτα, θα αργήσω 10 λεπτά. Και λέω άλλο. Εννοείται ότι θα αργήσει 10 λεπτά, ξέρει. Να αργούν οι φίλοι σου. Ό,τι χειρότερο. Έχω δύο παραδείγματα. Αφού πλέον του λέω ραντεβού στι 3 για να πάω εγώ στι 4. Άγχο δεν έχει έτσι, ευρύ πίσω. Εντάξει. Έχω άγχο, απλώ το διαχειρίζομαι. Το αφήνω χαμηλά, ξέρει, κάτω-κάτω. Τέλεια. Στο άγχο θα δουλέψουμε την επόμενη φορά. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ.